Όλα πάρα πολύ καλά πήγαν. Είχαμε μια ωραία μέρα. Κλείσαμε μια προεκλογική περίοδο που δεν υπήρξαν εντάσεις. Και νομίζω ότι ο κόσμος πήρε τις πληροφορίες που έπρεπε και πήγε στις κάλπες να αποφασίσει για μια καλύτερη μέρα για το νησί. Όσον αφορά τώρα εσάς, κάνατε μια προεκλογική έτσι εκστρατεία, σύντομη, ένα-δύο μήνες. Νομίζω ότι κυλήσαν καλά τα πράγματα και με τους άλλους δύο συνδυασμούς, δηλαδή δεν υπήρχαν εντάσεις, ήταν έτσι ένας πολιτικός διάλογος, θα λέγαμε. Είστε αισιόδοξος, κύριε Βλαχόπουλε? Ναι, νομίζω ότι οι δημότες των Παξών θα μας δώσουν ακόμα μια φορά την έγκρισή τους να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ένα πολύ σημαντικό έργο που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά στο επίπεδο του σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της διεκδίκησης μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν. Και τώρα θα περάσουμε στη φάση υλοποίησης αυτών των έργων που θα στηρίξουν την ανάπτυξη του νησιού στα επόμενα 10 χρόνια. Είστε δήμαρχος 2 τετραετίες και μπορεί να μιλάμε για την τρίτη. Και σας το ευχόμαστε. Υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός και υπάρχουν και πολλοί που λένε ότι όταν μια δημοτική αρχή ή μια περιφερειακή αρχή έχει συνέχεια, τότε σίγουρα τα πράγματα και τα έργα προχωρούν καλύτερα γιατί υπάρχει ο σχεδιασμός. Αυτό επίσης το έχετε ζήσει ήδη 2 τετραετίες. Πιστεύετε ότι αληθεύει, ότι ήταν πιο εύκολο για σας αφού 2 τετραετίες ήσασταν δήμαρχος και πάτε για την τρίτη? Αληθεύει και η προοπτική είναι ακόμα καλύτερη όταν μαζί με τα έμπειρα στελέχη που έχουν δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια προστίθενται και νέοι άνθρωποι με καλές σπουδές, με καλό προφίλ στην κοινωνία, με καριέρες στο νησί, και νομίζω ότι αυτή τη φορά φτιάξαμε το καλύτερο ψηφοδέλτιο που έχει εμφανιστεί ποτέ στα αυτοδιοικητικά πράγματα των Παξών και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το έργο που θα πραγματοποιηθεί στα επόμενα 5 χρόνια. Και δώσατε βάση και στους νέους ανθρώπους, γιατί είδαμε και νέους ανθρώπους μέσα στο ψηφοδελτίό σας, κάτι το οποίο τελικά είδαμε σε όλη την Ελλάδα, στους περισσότερους έτσι συνδυασμούς, αλλά και στους Παξούς με νέους ανθρώπους, και σε ηλικία και πρώτη φορά στα κοινά. Ναι, νομίζω ήταν ένα στοίχημα που κερδίθηκε. Πάντα προσπαθούσα να πείσω νέους ανθρώπους να εμπλακούν στα κοινά. Υπήρχε μία προθυμία, πρέπει να σας πω, τα προηγούμενα χρόνια. Και τώρα με ξάφνιασε λίγο, πρέπει να σας πω, η αντιστροφή της τάσης, δηλαδή το πόσο εύκολα δεχόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί να μπουν στη διαδικασία με το δικό μας συνδυασμό και να αναλάβουν ένα μερίδιο ευθύνης για τα επόμενα 5 χρόνια.